Γεια και χαρά σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια και εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα κάνουμε μακιγιάζ με τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα, οικονομικά προϊόντα, τα οποία μου προτείνατε σε σχόλια σε προηγούμενο βίντεο στο YouTube αλλά και στο Instagram. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είχα μια περιπέτεια υγείας τον Ιούνιο, η οποία όμως με έκανε να εκτιμήσω πάρα πολλά πράγματα στη ζωή, να μην θεωρώ τίποτα δεδομένο και φυσικά μέσα από τις δυσκολίες είναι που βγαίνουμε πιο δυνατοί. Γι' αυτό να μην το βάζετε ποτέ κάτω, ό,τι και αν συμβεί. Λοιπόν, πήγα και αγόρασα όλα τα προϊόντα που μου προτείνατε, τα επικρατέστερα δηλαδή, και προσπάθησα να κρατήσω και το budget αυτού του βίντεο χαμηλό. Αγόρασα τα περισσότερα που μου προτείνατε κάτω από 10 ευρώ. Λοιπόν, ξεκινάω με το primer. Μου προτείνατε ένα μάτ από την Wet n Wild, το οποίο δεν το βρήκα, παιδιά. Άδεια έτσι τα ράφια της Wet n Wild, γίνεται ένας χαμός. Αυτό είναι το παλιό που το έχω χρησιμοποιήσει και μου αρέσει. Αυτό εδώ είναι το δεύτερο που μου προτείνατε και είναι από την Golden Rose. Είναι ένα primer με φωτεινό αποτέλεσμα, λέει, luminous finish, το οποίο εγώ κανονικά δεν θα αγόραζα, γιατί συνήθως matte primer διαλέγω, αλλά χαλάλι σας. Επειδή είναι πολύ καλλυπτικό το foundation, θα δοκιμάσω αυτό σήμερα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ άσπρο και υδαρές και περλέ κάπως. Ελπίζω να μου κάνει λευκό όλο το πρόσωπο. Μ' αρέσουν αυτά τα βίντεο των πρώτων εντυπώσεων μεταξύ πάρα πολύ. Αν έχετε κάποια ιδέα, θέλετε κάτι να μου προτείνετε, φυσικά και θέλω να ακούσω τις ιδέες σας και θα τις λάβω πολύ σοβαρά υπόψη μου για μελλοντικά βίντεο. Και πάντα θέλω να μου προτείνετε βέβαια και προϊόντα που αγαπάτε για να τα δοκιμάζω, είτε είναι οικονομικά είτε πιο ακριβά. Λοιπόν, το primer δεν το λατρεύω, δεν το μισώ κιόλας, δεν είναι καθόλου κολλώδες, είναι σαν να έχω βάλει μια πολύ ωραία ενυδατική κρέμα. Αφήνει μια γυαλάδα στην επιδερμίδα, ωραία γυαλάδα. Δεν είμαι σίγουρη πώς θα κάτσει στο λιπαρό μου δέρμα, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, το foundation που μου προτείνατε ή περισσότεροι είναι αυτό εδώ, το Catrice HD Liquid Coverage Foundation, που λέει ότι είναι mattifying και κρατάει και 24 ώρες. Δεν θα το φορέσω τόσο πολύ για να το τεστάρω, σας εμπιστεύομαι. Θα πάρω λοιπόν μερικές σταγόνες από το foundation στο χέρι μου. Okay. Είναι αρκετά υδαρές και αυτό, ελπίζω να έχει πολύ ωραία κάλυψη και ελπίζω να έχω κάνει και σωστή επιλογή χρώματος. Καλό φαίνεται προς το παρόν. Να σας πω ότι στο Honda συγκεκριμένα που το αγόρασα αυτό, παιδιά, είχε μόνο 4 χρώματα. Δεν ξέρω αν πήγα εγώ σε κατάστημα που δεν είχε πολύ ποικιλία, αλλά υπήρχε μόνο το 10, 20, το 30 και το 40. Και πήρα το 30 γιατί το 40 ήταν πάρα πολύ σκούρο. Λοιπόν, η κάλυψη είναι συμπαθητική. Συνεχίζω όμως να βλέπω κάποιες κοκκινίλες στα σημεία που υπάρχουν, εδώ, στη μύτη, εδώ πέρα, οπότε θα βάλω λίγο ακόμη για να δούμε και αν χτίζεται. Το χρώμα δεν ξέρω αν είναι και πολύ σωστό, μου φαίνεται λίγο ανοιχτόχρωμο, αλλά okay, θα σκουρίνουμε μετά με τον bronzer. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχω βάλει αρκετό foundation και δεν το βρίσκω full κάλυψης. Βλέπω κάποιες κοκκινίλες και κάποιες ατέλειες, τις οποίες ελπίζω ότι θα διορθώσει το concealer. Λοιπόν, αυτό που μου προτείνατε οι περισσότεροι είναι το Revolution Conceal and Define. Το πήρα στην 8,5 και στην 9,5 και θα χρησιμοποιήσω το 8,5 στην περιοχή κάτω από τα μάτια. Okay, φαίνεται να είναι αρκετά καλό χρώμα. Αυτό το concealer το αγαπούσα ήδη, δεν είναι ακριβώς τώρα η πρώτη μου εντύπωση αυτή. Βασικά το λατρεύω. Και είναι και παιδιά πάμφινο. Έχω να σας πω ότι αν το αγοράσετε online από το site που θα σας γράφω από κάτω, είναι και πιο οικονομικό από τα καταστήματα της Ελλάδας. Και πάμε στη setting powder. Το παράδοξο είναι ότι δεν μου προτείνατε πάρα πολλές πούδρες σεταρίσματος, ίσως δεν τις χρησιμοποιείτε κιόλας, αλλά μου προτείνατε αρκετή αυτή εδώ την πούδρα που λέγεται RCMA. Την έχω δει, no color powder, δεν έχει χρώμα. Λοιπόν, και είναι περίεργο που δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα και παρόλα αυτά μου προτείνατε αρκετή από εσάς αυτό το προϊόν. Η τιμή της νομίζω είναι γύρω στα 14 ευρώ, όλες τις τιμές θα σας τις γράψω στην περιγραφή. Αλλά το ωραίο είναι ότι είναι και πάρα πολλά γραμμάρια η συγκεκριμένη. 98 γραμμάρια, δηλαδή νομίζω ότι δεν θα μου τελειώσει και ποτέ. Οπότε για 14 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, η τιμή είναι πάρα πολύ καλή. Ωραία πούδρα είναι αυτή. Δεν ξέρω αν βλέπετε κάτω από τα μάτια μου, έχει γίνει βελούδινη η περιοχή. Παιδιά, έχω πάθει σοκ. Πάμε σε bronzer. Μου προτείνατε να δοκιμάσω αυτό εδώ το bronzer από την Dust & Cream. Η συγκεκριμένη συσκευασία δεν κυκλοφορεί πια, ήταν μια συλλεκτική σειρά που λεγόταν Through the Prism και είχε κυκλοφορήσει. Το έχω αρκετό καιρό, το είχα στη συλλογή μου, αλλά δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Και ελπίζω. Ουχ! Εντάξει. Με αυτό το πινέλο, κοιτάξτε εδώ. Τι fallout έχει, τρελό. Είναι μια πολύ ωραία απόχρωση, η οποία δεν είναι πολύ κόκκινη και πολύ πορτοκαλί, γιατί εγώ δεν τις αντέχω καθόλου τις πολύ πορτοκαλί πούδρες.
σου δίνει αυτό το ωραίο ηλιοκαμένο αποτέλεσμα. I like. Δηλαδή, μέχρι τώρα έχω εντυπωσιαστεί από τις επιλογές σας, έτσι. Έχω τρελαθεί. Και θα χρησιμοποιήσω ένα πιο μικρό πινέλο για να κάνω λίγο contouring εδώ στη μύτη μου, όπως πάντα. Να, τώρα βλέπω αυτό το σπυράκι που είναι πάνω στη μύτη μου και έχω εκνευριστεί, έτσι. Δεν κατάφερα να το καλύψω ούτε με το κονσίλι. Επόμενο βήμα στο σημερινό μακιγιάζ είναι να βάλουμε λίγο ρούζ στα μαγουλάκια μας και κυκλοφόρησε η Golden Rose, αυτή εδώ τη σειρά, την Nude Look, για την οποία δεν είχα ιδέα μέχρι που μου στείλατε μηνύματα και μου είπατε να πάω να την χαζέψω και να την δοκιμάσω. Αυτό είναι λοιπόν το Face Baked Blusher. Αγόρασα την απόχρωση Peach Nude. Μιλάμε για pigment. Έγραψε αμέσως, έτσι. Δεν αστείευεται η Golden Rose. Μπράβο. Όχι, μπράβο σας! Θα σας ζητάω συχνότερα recommendations για προϊόντα. Θα περάσω στα μάτια τώρα. Έχω την Catrice The Fresh Nude Collection Eyeshadow Palette. Έχει 9 αποχρώσεις μέσα. Θα βάλω μία σκιά ως βάση. Αυτή εδώ τη light, που φαντάζομαι εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Θα πάω σε αυτή εδώ την απόχρωση. Δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα, αλλά το fallout είναι αρκετού τσικό. Θα πάρω την διπλανή της ακριβώς για να σκουρίνω εδώ και να δώσω λίγο βάθος στην περιοχή εδώ στο κόκαλο. Θα πάρω αυτή εδώ την ροδακινή σκιά και θα τη βάλω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Oh my god. Okay, αυτή είναι πολύ πιο αδύναμη σε pigment. 2000 years later. Okay, θα το πω, αυτό το χρώμα δεν είναι το αγαπημένο μου. Θέλει να το βάζεις τα μποναριστά, γιατί με το που πας να το μπλεντάρεις χάνεται το χρώμα και το pigment του. Να συνεχίσω με αυτό εδώ, να το βάλω με το δάχτυλό μου από πάνω, ναι. Αυτή είναι μια πολύ ωραία κρεμώδης, κάπως shimmery σκιά. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το πινέλο τώρα, που είναι κάπως πιο λοξό και την πολύ σκούρα σκιά και ελπίζω να μην μου βγει σε κακό. Και θα πάω εδώ στην εξωτερική γωνία για να κάνω ένα σβήσιμο προς τα έξω. Θα πάρω και την πιο σκούρα που λέει Sculpt. Σχεδόν η ίδια απόχρωση είναι, παιδιά, μας δουλεύουν. Δεν τρελαίνομαι με το μπλεντάρισμα, θα το πω, με έχει ταλαιπωρήσει αρκετά. Παρ' όλα αυτά, τι δεν έχουμε χρησιμοποιήσει από αυτή την παλέτα? Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή εδώ την ηριδίζουσα φωτεινή σκιά. Θα τη βάλω εδώ στο εσωτερικό για να φωτίσω. Πάμε και κάτω από τα μάτια. Θα πάρω λίγο από αυτό εδώ και από αυτό εδώ. Θα πάρω και λίγο ροδακινή. Γιατί όχι. Θα το βάλω εδώ στο κέντρο. Και με το ίδιο πινέλο θα πάρω το σκούρο καφέ και θα το φέρω εδώ κυρίως στην εξωτερική γωνία για να το δέσω με την πάνω. Θα κάνω σίγουρα γραμμή eyeliner, γιατί μου προτείνατε να δοκιμάσω το Epic Ink Liner της NYX. Το έχω και σε μαύρο και σε καφέ. Θα βάλω μαύρο νομίζω. Και συμφωνώ, παιδιά, απόλυτα μαζί σας. Είναι ένα από τα πιο ωραία οικονομικά eyeliner. Οκ, okay, έχει νομίζω 10 ευρώ και 20 λεπτά. Δεν είναι ακριβώς 10 ευρώ, αλλά εντάξει. Μου προτείνατε να δοκιμάσω την Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara. Πριν το κάνω όμως θα γυρίσω τις βλεφαρίδες μου, όπως κάνω πάντα, για να τις δώσω μία δίκαιη κριτική. Λοιπόν, so far μου αρέσει πολύ. Περίεργο βουρτσάκι έχει. Δεν μου μπερδεύει όμως τις βλεφαρίδες, δεν κολλάνε η μία με την άλλη. Και κοίτα να δεις που μπορεί και η μάσκαρα της Essence να γίνει από τις αγαπημένες μου, εάν βέβαια κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν μου τρέξει. Εγώ είμαι εντάξει με αυτό το αποτέλεσμα, νομίζω θα κάνω καν δεύτερη στρώση στη μάσκαρα και πάμε να περάσουμε στα φρύδια. Για αυτά μου προτείνατε το Retractable Brow Pencil από την Wet n Wild. Από τη μία έχει ένα βορτσάκι που μου αρέσουν πάντα αυτά τα μολύβια πάρα πολύ και από την άλλη έχει ένα τριγωνικό μολύβι, όχι το λεπτό κλασικό μολύβι που έχω συνηθίσει, αλλά προς το παρόν συμπαθητικό μου φαίνεται. Αλλά επειδή πρέπει να έρθω πιο κοντά στον καθρέφτη, θα κάνω τα φρύδια μου off camera και επιστρέφω. Λοιπόν, αυτά είναι τα φρύδια για σήμερα. Αυτά έχουμε, με αυτά θα πορευτούμε. Σας παρακαλώ, ούτε με να δεν μ' αρέσουν. Ναι, δεν με βόλεψε καθόλου αυτό το μολύβι. Μην με κρίνετε σήμερα για τις ικανότητές μου στο μακιγιάζ. Προχωράω στο επόμενο προϊόν που εγώ το αγόρασα για μάσκαρα φρύδιών. Αυτό όμως τελικά πάνω, και γι' αυτό μου το πούλησαν, γράφει Natural Lashes και δεν το είχα δει, γιατί μου είπαν ότι είναι gel σταθεροποίησης φρυδιών. Είναι από την Technique, είναι ένα από αυτά που μου προτείνατε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα το βάλω στα φρύδια, δεν βαριέσαι. Gel είναι, κάτι θα κάνει. Πάμε στα χείλη και πραγματικά, παιδιά, αυτά τα μολύβια χιλιών είναι από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει ever. Έχω αρκετά στη συλλογή μου, πήρα άλλα δύο τώρα, το 20 και το 40. Νομίζω ότι θα δοκιμάσω το 20 για να κάνω το περίγραμμα. Και για κραγιόν έχω ένα καινούριο από την Golden Rose που μου προτείνατε από την ίδια σειρά που ήταν και το Rouge, το Peachy Nude, το 02. Ωραία υφή.
μυρωδιά πάρα πολύ διακριτική, ίσα που καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σχεδόν δεν το νιώθω στα χείλη μου, παιδιά. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχει και την τρελή διάρκεια, αλλά εγώ έτσι θέλω να είναι. Είναι εντατικά τα matte crayon που φοράω, τα προτιμάω από τα liquid lipsticks. Και πάμε να δοκιμάσουμε από πάνω και το gloss, γιατί είμαι πάρα πολύ περίεργη. Το applicateur είναι κλασικό, συμπαθητικό. Ένα gloss από την Catrice, Generation Plump and Shine. Όχι, ούτε αυτό κολλάει. Πάρα πολύ χαίρομαι για αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να κολλάνε τα χείλη μου μεταξύ τους, τρελαίνομαι. Τι άλλο μας έχει μείνει, setting spray και highlighter. Λοιπόν, περνάω στο setting spray, λέγεται You Better Work, είναι από την Essence και είναι ενάντια στη γυαλάδα αλλά και ανθεκτικό στον υδρότα, λέει, είναι gym proof. Για να δούμε. Έλα, δώσε. Δεν μ' αρέσει το mist. Η μυρωδιά, okay, αντέχεται, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά το mist, παιδιά, σου έρχεται λες και ψεκάζεις με αυτό που ψεκάζουμε τα φυτά το καλοκαίρι για να δροσιστούνε. Okay, και τώρα θα πάρω το αγαπημένο μου πινέλο για highlighter, αυτό εδώ, και θα ανοίξω την highlighting powder που μου προτείνατε από την Wet n Wild, είναι η Mega Glow, και πήρα τη νέα απόχρωση, γράφει new πάνω, που λέγεται Bloom Time. Για να δούμε. Θέλω μου να βρίσκω τέτοια οικονομικά και τόσο λαμπερά highlight. Ναι, και όταν κοιτάω ευθεία, okay, δεν μου αφήνει ασπρίλα. Νομίζω ότι μια χαρά φαίνεται και στην κάμερα. I like. Θέλω να βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Λοιπόν, θα σταματήσω κάπου εδώ. Το μακιγιάζ νομίζω ότι είναι αρκετά συμπαθητικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι δεν είχα ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ τα προϊόντα που χρησιμοποίησα σήμερα. Και πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, να σας πω τις εντυπώσεις μου. Λοιπόν, χρησιμοποιήσαμε πρώτα το primer. Okay, μου άρεσε η βάση που δημιούργησε για το foundation. Αν έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό είναι και ένα matte foundation, μάλλον ήθελε κάτι πιο ενδυτικό, κάτι πιο λαμπερό από κάτω. Τώρα το πόσο είναι ανθεκτικό σε υδρότα και σε γυαλάδα, δεν ξέρω, αυτό θα πρέπει να το φορέσω μερικές φορές και αρκετές ώρες για να σας πω. Το foundation επίσης μου άρεσε, αλλά εγώ είμαι άνθρωπος που προτιμάει πιο μεγάλες κάλυψεις foundation. Θέλω δηλαδή να μην παιδεύομαι πολύ για να το χτίσω. Βέβαια για την τιμή του είναι καταπληκτικό. Το concealer, Concealer and Fine από Revolution, είναι σίγουρα το αγαπημένο μου concealer για αυτή την περίοδο. Πάρα πολύ ωραία κάλυψη έχει, έχει στρώσει φανταστικά κάτω από τα μάτια. Και ευτυχώς βρήκα και τις αποχρώσεις που ήθελα, γιατί δεν υπάρχουν και όλες τις αποχρώσεις στην Ελλάδα, γι' αυτό παραγγέλνω και online. Πάμε στην πούδρα, την RCMA που δεν την έχω κλείσει, Παναγία μου, και έτσι και αδειάσει θα γίνει χαμός. Την RCMA No Color Powder, και χαίρομαι πάρα πολύ που μου προτείνατε να την αγοράσω τη συγκεκριμένη, γιατί θα έχω πούδρα για κάνα χρόνο, δύο, μη σας πω. Και έχει μπει πάρα πολύ ωραία στους πόρους της επιδερμίδας, χωρίς να μου έχει δημιουργήσει έτσι βαρύ αποτέλεσμα. Πάω στο bronzer και αυτό μου άρεσε, της Dust & Cream. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα, μην σας πω ότι θέλω και λίγο ακόμη να βάλω τώρα. Εμένα μου αρέσει να μην έχει το υπερβολικό το pigment, να το πηγαίνεις να το χτίζεις διακριτικά. Μια χαρά επιλογή ήταν και αυτό. Πάμε στις σκιές. Οι σκιές δεν με ικανοποίησαν. Είναι συμπαθητικά τα χρωματάκια. Ναι, μπορείς να κάνεις ένα συμπαθητικό μακιγιάζ, αλλά θα σου πάρει πάρα πολύ ώρα. Μου πήρε ένα μισάωρο να τελειώσει το μακιγιάζ των ματιών. Το ρουζ από τη σειρά Nude Look της Golden Rose μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Το βρίσκω πάρα πολύ γλυκό. Υπάρχουν τρεις αποχρώσεις. Εγώ έχω πάρει την δεύτερη. Το highlighter επίσης μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, αν και τώρα που το βλέπω νομίζω ότι αφήνει λίγο μία ασπρίλα. Θα το δω και πώς βγαίνει στην κάμερα για να έχω ολοκληρωμένη άποψη και θα το ξαναχρησιμοποιήσω βέβαια, αλλά ναι, η γυαλάδα του παιδιά με ένα πέρασμα, εντάξει, είναι εντυπωσιακότατη, οφείλω να το παραδεχτώ αυτό. Πάμε στη μάσκαρα. Τη μάσκαρα σίγουρα θα την ξαναχρησιμοποιήσω αυτή εδώ από την Essence και νομίζω είναι ένα από τα διαμάντια του σημερινού βίντεο. Το μολύβι φρυδιών, δεν το ερωτεύτηκα. Έφτιαξα φρύδια, έφτιαξα, αλλά δεν είναι και τα αγαπημένα μου. Αυτό εδώ που είναι για τις βλεφαρίδες και το χρησιμοποίησα στα φρύδια, θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ στα φρύδια γιατί μια χαρά τα σταθεροποίησε. Το Epic Ink Liner από την NYX είναι από τα πολύ αγαπημένα μου και χαίρομαι πάρα πολύ που μου το προτείνατε. Επίσης τα μολύβια χιλιών, τα Velvet Matte από την Catrice είναι bomb, τέλεια. Στο setting spray τώρα δεν μπορώ να κάνω review γιατί θα πρέπει να το χρησιμοποιήσω και αυτό μερικές φορές. Δεν μου άρεσε το πώς ψεκάζει, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα να έχει ένα πιο ελαφρύ mist, αλλά οκ. Okay. Το spray του δηλαδή να είναι έτσι πιο απαλό. Αλλά οκ. Okay.
Το κραγιόν μου άρεσε πάρα πάρα πολύ της Golden Rose και η απόχρωση αλλά και ο τρόπος που κάθεται στα χείλη, δεν το νιώθω καθόλου, μα καθόλου βαρύ. Και το gloss της Catrice νομίζω ότι έδωσε την τελική νότα στο σημερινό μακιγιάζ που την χρειαζόμασταν. Εγώ νομίζω ότι θέλω να βάλω λίγο ρούς και λίγο bronzer ακόμα. Παρ' όλα αυτά θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω τα like σας και τα σχόλιά σας όπως πάντα. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!